Πάμε να συνδεθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, με την ψυχολόγο, με την κυρία Ανέτα Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκογιαννάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Κουρκουλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Είστε εδώ με αφορμή τις δωρεάν συναντήσεις συμβουλευτικής στήριξης γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού από το Δήμο Χανίων. Και θέλω αρχικά να σας ρωτήσω δύο πράγματα σχετικά με αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αρκετά παιδιά, αρκετές οικογένειες, όμως το παλεύουν και είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος και του ψυχολόγου, αλλά και γενικότερα όλων των υποστηρικτικών κλάδων ως προς αυτή την αντιμετώπιση. Πολύ σωστά το λέτε. Η διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Τα παιδιά αυτά έχουν δυσκολίες στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση. Στη γνωστική ανάπτυξη, πολλές φορές ανάλογα τώρα με τον λόγο, στην ανάπτυξη του λόγου, στο φανταστικό συμβολικό παιχνίδι που λέμε, παρουσιάζουν κάποιες στερεοτυπίες, μοτίβα συμπεριφοράς και στα ενδιαφέροντά τους. Χωρίζονται σε τρία επίπεδα, ανάλογα τα συμπτώματα. Υπάρχουν παιδιά υψηλής λειτουργικότητας, κάπου στη μέση και κάπου που είναι πολύ πολύ πιο βαριά και δυσκολεμένα. Οι γονείς χρειάζονται στήριξη, κύριε Κουρκουλέ, διότι είναι πολύ σημαντική η συστημική προσέγγιση, ναι, ψυχολογική στήριξη και εκπαιδευτική στο παιδί, ναι, το σχολείο, ναι, όμως και η οικογένεια και η κοινότητα και η κοινωνία. Οι γονείς, ξέρετε, δυσκολεύονται πάρα πολύ και όταν πρωτομαθαίνουν τη διάγνωση, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρώιμη παρέμβαση. Και θέλω να πω ότι με αφορμή τη σχολή γονέων που θα πραγματοποιήσουμε στο Δήμο Χανίων και που είναι δωρεάν, να συγχαρώ καταρχάς το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων και προσωπικά την κυρία Ζερβουδάκη, την Ευδήμαρχο, για την πρωτοβουλία και την ευαισθησία. Μέσα από αυτή λοιπόν τη σχολή γονέων θα υπάρξει παροχή πληροφοριών για να κατανοήσουν καταρχάς οι γονείς τις δυσκολίες της διαταραχής αυτής, να μπορέσουν να αποκτήσουν δεξιότητες στο πώς να διαχειρίζονται τις δυσκολίες των παιδιών τους. Θα μιλήσουμε για την καλή προσαρμογή της οικογένειας, δηλαδή ένα μικρότερο αδερφάκι μεγαλύτερο, πώς το επηρεάζει αυτό, καθώς επίσης πόσο σημαντική είναι η συζυγική σχέση, που η αλήθεια να λέγεται πολύ συχνά διαταράσσεται. Οι γονείς μέσα από αυτή τη σχολή γονέων θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν μαζί μου δύσκολα συναισθήματα και σκέψεις. Συναισθήματα όπως είναι η ματέωση, η ανησυχία, το άγχος, η θλίψη, ο θυμός, ο φόβος για το σήμερα του παιδιού τους, αλλά και για το αύριο, όταν εκείνη δεν θα είναι εν ζωή. Ξέρετε, και μέσα από αυτή την ομάδα είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα κερδίσουν την ενθάρρυνση και την κατανόηση και από τους άλλους γονείς. Θα έχουν που αντιμετωπίζουν τις ίδιες καταστάσεις, έτσι, παίρνει δύναμη ο ένας από τον άλλον. Πολύ σωστά το λέτε. Την αίσθηση ότι δεν είμαι μόνος, δεν συμβαίνει μόνο σε μένα, η αίσθηση του μαζί. Και σκοπό έχουμε λοιπόν την αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας του γονέα, να έχει καλύτερη ψυχολογία ο ίδιος, γιατί συχνά μπορεί να παρουσιάσουν και καταθλιπτικά συμπτώματα, και γενικότερα την καλύτερη ποιότητα ζωής ολόκληρης της οικογένειας. Σωστά. Πείτε μου κάτι, πότε ξεκινούν τα προγράμματα, πότε ξεκινούν μάλλον οι συναντήσεις αυτές και μέχρι πότε μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Χανίων? Ωραία. Από 14 Φεβρουαρίου, Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου έως 23 Φεβρουαρίου θα είναι οι δηλώσεις συμμετοχών. Αφορούν παιδάκια που βρίσκουν, γονείς παιδιών που είναι έως 10-11 χρόνων. Ωραία. Και η πρώτη συνάντηση θα γίνει 2 Μαρτίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν 8 συναντήσεις, δηλαδή περίπου 2 μήνες, 10 με 12 το πρωί. Το σκεφτήκαμε έτσι, καθώς εκείνες τις ώρες προφανώς τα παιδιά θα είναι στο σχολείο και θα μπορούν να έρθει ο γονιός. Θέλω να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Θα είναι όλες οι συναντήσεις πρωί ή θα είναι και κάποιες απόγευμα?
θα είναι όλες πρωί, 10 με 12. Σε ποιο χώρο θα γίνεται ή μπορεί να γίνει και μέσω διαδικτύου? Αυτό θα το συζητήσουμε. Είναι πολύ πιο σημαντικό το διαζώσεις, ναι, για να ξέρετε αυτή η ζεστασιά το από κοντά που μας έχει λείψει βεβαίως. Είναι τελείως διαφορετικό. Και λίγο πριν και σε ένα μικρό διάλειμμα και στο μετά στην αλληλεπίδραση των γονέων, mm-hmm, αλλά και εμένα αν θέλουν να με ρωτήσουν κάτι, είναι πολύ σημαντικό. Θα γίνει σε χώρο του Δήμου Χανίων που θα ανακοινωθεί. Μάλιστα. Και βεβαίως θα τηρηθούν όλοι οι κανόνες του COVID βεβαίως. Κάτι θέλατε όμως να προσθέσετε? Θα ήθελα να προσθέσω και για τους τηλεθεατές σας που μας ακούνε αυτή τη στιγμή, είναι σημαντικό το κοινωνικό δίκτυο στήριξης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη βεβαίως τη βοήθεια των φίλων, την κατανόηση των γειτόνων, του παππού, της γιαγιάς. Εννοείται ολόκληρης κοινότητας και της κοινωνίας για να εξελιχθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να υπάρξει άρση των προκαταλήψεων. Ευτυχώς η κοινωνία μας προχωράει σιγά σιγά και είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν και τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς ότι έχουν φίλους, έχουν ένα χαμόγελο, να μην νιώθουν ότι ντρέπονται ή να μην φέρνουν σε δύσκολη θέση τους άλλους. Όταν γίνει σωστή δουλειά από νωρίς, έρευνες έχουν δείξει ότι η πρώιμη παρέμβαση έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Τόσο στο παιδί, μάλιστα, αλλά πόσο μάλλον στους γονείς. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ.